ειδικά αυτό το καιρό που η συζήτηση είναι κυρίως για το πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να βοηθήσει την οικονομία της να αναπτυχθεί, ο αγροτικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Έτσι, παραγωγοί και μεταποιητές αναζητούν τρόπους να προσθέσουν αξία στα προϊόντα τους, να τα κάνουν πιο ανταγωνιστικά, όπως λέμε, προκειμένου να διεκδικήσουν μερίδιο και από τις αγορές του εξωτερικού. Η δημιουργία επωνυμίας, η δημιουργία δηλαδή ενός brand αγροδιατροφικού, είναι κάτι που προσθέτει αξία. Γιατί προσθέτει μία σειρά από ωφέλη τόσο στον παραγωγό όσο και στον τελικό καταναλωτή. Και αυτό ήρθαμε σήμερα να συζητήσουμε εδώ με τους παραγωγούς της Αρκαδίας. Η παραγωγή της Αρκαδίας είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά τα προϊόντα τα οποία φεύγουν από τον νομό εδώ. Θεωρείτε ότι αν φεύγουν πιο οργανωμένα, πάντα σε συνεννόηση με το επιμελητήριο, φέρνει πιο πολλά το ωφέλη και τους παραγωγούς. Η συνεννόηση και οι συνέργειες είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι παραγωγοί να αποκτήσουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ όταν μιλάνε με τους αγοραστές από μεγάλες αλυσίδες, όταν μιλάνε με εισαγωγείς σε άλλες αγορές. Επομένως, θεωρούμε ότι είναι εκ των όνων κάνευ, είναι μια βασική προϋπόθεση. Αναλόγως το τι παράγει, το τι θέλει να κάνει και ποιο είναι το όραμά του για αυτό που παράγει. Αν έχει εξαγωγικές βλέψεις, αν θέλει να πακετάρει το προϊόν του, να αποκτήσει επωνυμία και να το βγάλει σε μια αγορά είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, τότε θα έπρεπε να συνεργαστώ μαζί του και να του προτείνω μια στρατηγική τοποθέτηση, όπως είπε και η κυρία Λαζαρίδου προηγουμένως, και φυσικά να του σχεδιάσουμε ένα νέο κόσμο. Είτε αυτό λέγεται συσκευασία, είτε αυτό λέγεται εργαλείο επικοινωνίας, είτε οποιοδήποτε τρόπο με τον οποίο μπορεί να προωθήσει το προϊόν του σε νέες αγορές στις οποίες στοχεύει. Το brand σήμερα, η έννοια του branding, να την πω πιο απλά, είναι αυτό που θέλουμε εμείς να νομίζουν οι άλλοι για μας. Αν έγινα αντιληπτός. Είναι λοιπόν αυτό που χτίζει σχέσεις με τον καταναλωτή. Το brand είναι αυτό που δίνει την οικειότητα και την εμπιστοσύνη για το προϊόν. Είναι η σφραγίδα και η υπογραφή. Θα σας πω μερικά παραδείγματα. Πρόσφατα κάναμε όλο το στρατηγικό σχεδιασμό και την οπτική επικοινωνία για μια ιδιωτική ένωση που είναι μάλιστα εδώ, στην Πελοπόννησο. Είναι λίγο πιο πάνω, είναι στο Αίγιο, η σταφυδοπαραγωγή. Επίσης, εργαζόμαστε ήδη για το branding του ιδιωτικού συνεταιρισμού Venus, της εταιρείας Venus Growers στη Βέρεια, η οποία παράγει, είναι παραγωγή η ίδια και μεταποιεί ροδάκινα και κάποια άλλα φρούτα, αλλά ως επιτοπλίστων ροδάκινα. Με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα και η μία και η άλλη εταιρεία. Όλα τα προϊόντα μπορούν να γίνουν επώνυμα, αρκεί να υπάρχει θέληση και φυσικά και οργάνωση. Λοιπόν, επίσης ήθελα τώρα με την ευκαιρία της σημερινής ημερίδας που έχουμε να καλέσω τους φίλους μου, τον Δημήτρη τον Λουκά και τον Γιάννη τον Παπαγεωργίου. Είναι τα δύο παιδιά που βγήκαν στη σύνταξη. Παιδιά το λέω γιατί από παιδιά μπήκαμε εδώ μέσα. Έτσι. από το 2001. Θέλουμε να τους τιμήσουμε γιατί βγήκαν στη σύνταξη πρόσφατα και αναγκαστικά παραιτήθηκαν από τη θέση του Διοικητικού Συμβούλου του Επιμελητηρίου. Θέλω να τονίσω την εθελοντική προσφορά που είχαν και οι δύο όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε μαζί 13 χρόνια. Περάσαμε και δύσκολα, περάσαμε και καλά. Μαλώσαμε, τα βρήκαμε. Αλλά ο εθελοντισμός ήταν πρωτεύων. Όποιοι ασχολιόμαστε εδώ πέρα με το επιμελητήριο, έχουμε αυτή την προτεραιότητα. Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω θερμά όλους αυτούς που συνεργάστηκα μαζί τους για 19 συναυτά έτη στο Επιμελητήριο Αρκαδίας. Νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους συναδέλφους μου εμπόρους της Αρκαδίας που με τίμησαν επανειλημμένως με την ψήφο τους
και μου έδωσαν την ευκαιρία αλλά και τη τιμή να τους υπηρετήσω από θέσεις ευθύνης στις διοικήσεις του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Ιδιαίτερως όμως θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που μας εμπιστεύτηκαν και μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί πετύχαμε σημαντικά αποτελέσματα προς όφελος όλων, και προτείναμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Η Σκυτάλη τώρα παραδόθηκε στη Νέα Γενιά. Ενωμένοι μπορείτε να πετύχετε κάθε στόχο που βάζετε. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους υγεία, πρόοδο, επιτυχία και κάθε προσπάθεια.